Καλώς ήρθατε, μωρέ. Παραγγείσατε και ανησύχησα. Καλώς το Γιώργιο Καραϊσκάκη. Τέο, κάτι έκανες στο μαλλί και δεν σε γνώρισα. Το έκανα σαν ντρε, είναι πολύ της μόδας. Κάτι έχω ακούσει, αλλά το δικό μου δεν πιάνει πάνω την πογιά. Είσαι ξεροκέφαλος γι' αυτό. Μπορεί και γι' αυτό. Πριν φύγεις, ωραία πρωτοπαλίκαρο, θέλω να πιστώ ότι είναι πράγματι ο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Να ακούσω, ωραία, το σύνθημα. Το σύνθημα. Ολυμπίκ, Ολυμπίκ, Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα. Φτάνει όμως, φτάνει. Πολύ καλά. Και τώρα θέλω να μου κάνεις και το μυστικό χαιρετισμό για να πιστώ ότι όντως είσαι ο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αυτόν τον χαιρετισμό που έχουμε εμείς οι οπλαρχηγοί μεταξύ μας, που δεν τον ξέρει κανείς. Για να είσαι εδώ. Είσαι σίγουρος. Σίγουρα. Θα το κάνω μπροστά στον κόσμο. Το μυστικό μας θα χαθεί. Δεν πειράζει, ας το μάθει ο κόσμος, αρκεί να το κάνεις όπως μόνο εσύ ξέρεις να το κάνεις. Με όλες τις κινήσεις μία προς μία. Έγινε, Θοδωρή μου. Μαγιό. Άγιο. Άγιο. Όντως αυτός είναι ο μυστικός μας χαιρετισμός. Είσαι ο Γιώργος Καραϊσκάκης, μπορεί να πηγαίνεις, ωραία. Τι να πω. Καλώς ήρθες, Γιώργη μου. Καλώς σε βρήκατε, ό, μετά από τόσο καιρό. Μπορώ να σε λέω κι εγώ, George. Why not? Okay, thank you. Δεν μου λες, ωραία, τι κάνει, μη φοβάσαι, μωρέ, μη φοβάσαι. Εσύ, κοντζάμπομπλα, αρχηγός, και φοβάσαι τι κάνει γκόλφο. Γκόλφο. Αυτό το καιρό παίζει γκόλφ. Τα αισθήματά σου για αυτήν παραμένουν τα ίδια. Τα ίδια. Την αγάπησα παιδούλα και από τότε δεν την ξέχασα ποτέ. Την έχω χαραγμένη στην καρδιά μου. Ένα μεγάλο τατουάζ. Το χτύπησε ένας φίλος από την Αραπιά. Αυτός ο φίλος από την Αραπιά μόνο τατουάζ σου χτύπησε. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σου, γέροντα. Μου χτύπησε και το κεφάλι μου στον τοίχο. Μωρέ, πού πας, μωρέ. Στο One Mark Show. Είσαι με τα καλά σου. Κατάλαβες. Η Πινελόπη τι κάνει, ωραία. Η Πινελόπη, η Δέλτα. Όχι, ρε. Του Άρη, του Οδυσσέα. Όχι, ρε. Ποια? Η κόρη σου. Α, η κόρη. Έχεις μια κόρη, Πινελόπη, το ξέχασες. Καμιά φορά. Έχω ξεκινήσει από τις κάλτσες. Ξεχνάω να τις φορέσω καμιά φορά. Έχει χτυπήσει το Καλτσχάιμερ και δεν ξέρω πού θα καταλήξω. Η Νίτσα, ωραία, τι κάνει. Ποιος? Μη φοβάσαι, η Νίτσα. Η Νίτσα. Νίτσα μου, Νίτσα μου, Νίτσα μου, δεν μπορώ να θυμηθώ για ποια μου λες. Την άλλη κόρη σου, ωραία. Πολλές οι κόρες είτε, ναι. Όχι, δεν είμαι και δύο. Δύο κόρες έχεις, όπως κάθε άνθρωπος, και εσύ δύο, και εγώ δύο, και όλοι δύο κόρες έχουμε. Βέβαια. Καλό. Μου θυμίζεις ένα αστιολόγο του μέλλοντος. Σεφερλί το λέγανε. Όσο μπροστά είναι ο Γιώργιος Καραϊσκάκης, από τώρα βλέπει το μέλλον. Να σε ρωτήσω κάτι, Θοδωρή. Ναι. Θα κάτσουμε γιατί με σκοτώνουν τα τσαρούχια. Βλέπεις, ωραίο, ότι δεν υπάρχει βράχος. Ένας είναι για μένα. Ένας για σένα, εγώ πού να κάτσω. Όρθιος. Εσύ όρθιος. Το μόνο που θα μπορούσα να κάνω να κάτσω στα πόδια σου. Όλα θα μας παρεξηγήσουν. Έλα, γόρι μου, έλα κάτσε. Όχι. Έλα. Όχι. Λεβέντες είμαστε. Έλα, ρε. Τόσα χρόνια στα βουνά έχουμε συνηθίσει. Τα χτέρετε το λέγανε και μου το παντρεύανε. Πέντε, μωρέ. Ποιος είδε, ποιος. Ο Γιωργάκης, ο πλαρχηγός. Ναι, ο Γιωργάκης. Ο Σπύρος τι κάνει, ρε Λεβέντη. Ο Σπύρος. Αλλά είναι αυτό το καιρό. Κάνει στον Αντένα μια εκπομπή. Αυτό με τα επαγγέλματα, τα δύσκολα. Βέβαια. Όχι, μωρέ, δεν λέω για αυτόν. Ποιον λες. Το γιο σου, ρε. Μεγάλη οικογένεια, ξεχνόμαστε καμιά φορά. Ρε, καμία σχέση με τα παιδιά δεν έχεις. Και από τότε που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, έχω συντρίψει την προσωπικότητά μου. Τους έχω χάσει. Μου στείλανε κάτι γράμματα. Τώρα μου λένε κάτι για email, δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοούν. Στο μέλλον θα τα δούμε. Στο μέλλον θα τα δούμε αυτά. Έτσι, έτσι, έτσι. Έχουμε καιρό ακόμα.
Είχες μια στοιχομηθεία με τον Λόρδο Μπάιρον. Ε. Είναι αλήθεια. Είναι μυστήριος τύπος αυτός. Έμαθα ότι του είπες ο τόπος αυτός είναι και θα παραμείνει ελληνικός εις τον αιώνα των αιώνων. Ναι. Στα αγγλικά. Ναι. Πώς ακριβώς του το είπες? Του είπα, ε, Λόρδο Μπάιρον, this top is another top. This top δεν είναι σαν όλους τους άλλους top. The man who live in this top is mystery man. You understand me? Okay. Άμα θες μπορώ να στα κάνω και μετάφραση. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι δεν είναι? Έμαθα ότι μίλησες και με τον τζάρο της Ρωσίας. Α, βέβαια. Εκεί να δεις κουβέντες. Να στράβια του λέω. Και βγάζει ένα ποτό που το λένε λέει βότκα. Εσύ που έμαθες τι είπαμε εμείς? Τα πάντα μαθαίνω εγώ. Από το ραδιόφωνο. Α, είναι γι' αυτό. Παίρνω και κάνω αφιερώσεις στα πρωτοπαλίκαρα, μωρέ. Και πολύ καλά κάνεις. Για να τους κρατάω το ηθικό ακμαίο. Ε, βέβαια. Με τον Ιταλό εκείνη η στοιχομηθεία, τι ακριβώς έλεγε? Πολυεθνική είμαι. Δεν γυρνάω παντού. Είσαι ο μόνος ο πλαρχηγός που μιλάς τόσες γλώσσες διαφορετικές. Πραγματικά. Γι' αυτό και βάλαμε σένα να διαπραγματευτείς με όλους αυτούς τους αρχηγούς. Ρωτήστε με ενθουσιασμό. Τι τραβάμε. Τι τραβάμε. Βίντεο. Βίντεο. Θόδωρος Πελοφοντώνης, Γιώργος Καραϊσκάκης, ο οποίος γύρισε μετά από τη μάχη στην Αράχοβα. Εκεί από ό,τι έμαθα φώναξε στους Τουρκαλάδες, κάντε πίσω ρε, δεν θα πάρετε αυτή τη γη που να χτυπάτε τον κόλο σας κάτω. Στα τουρκικά. Αυτά. Ναι. Πώς ακριβώς το είπες στα τουρκικά? Σαν τώρα θυμάμαι εκείνη τη στιγμή. Ανέβηκα πάνω σε ένα βράχο και ούρλιαξα προς το μέρος. Hey! Hey, τους είπα. Hey! Στα ελληνικά σημαίνει? Στα ελληνικά σημαίνει, hey, εσείς δεν θα πάρετε αυτό το τόπο που να χτυπάτε μέχρι εκείνη το hey. Το κόλουμ! Το κόλουμ είναι κάποιο τσέντε βρε! Τσέντε βρε! Το κόλο σας κάτω βρε! Κατάλαβες, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Και τι σου απάντησαν αυτοί? Ε! Τι σου απάντησαν αυτοί? Ε! Τι είπες ρε! Δεν καταλαβαίνω! Αφού το A μας είπες τι σημαίνει άλλο? Άλλο εκείνο το A στην αρχή της πρότασης, άλλο στο τέλος. Είναι αναλόγως που το άλλο βάζεις. Από Έλληνα, άλλο από Τούρκο. Εννοείται. Την Αράχοβα τι ακριβώς έγινε, πώς ξεκίνησε η μάχη? Η μάχη ξεκίνησε, κάναμε ζέσταμα. Κάναμε πρώτα ζέσταμα. Στο ζέσταμα τι ακριβώς κάνατε, θυμάστε τις ασκήσεις? Ανοίγματα ως επιτεπλίστων. Γιατί δεν πρέπει να πάθεις καμία θλάση, είναι πολύ σημαντικό. Είσαι πρωτοθλασσάτος από ό,τι ξέρω, πλαρχηγός, έτσι. Βεβαίως. Κάνεις πρώτα θλάση και μετά όλες τις άλλες ασκήσεις. Εννοείται. Εννοείται. Αν δεν πας στον πόλεμο με θλάση, δεν έχει νόημα ο πόλεμος. Λοιπόν, σε φώναξα εδώ γιατί θέλω να ελευθερώσεις και την Αθήνα. Το να κατέβεις με τη στρατιά σου και να κάνεις αυτό που εσύ ξέρεις πολύ καλά. Ποια πρωτοπαλίκαρα δικά μου θες να σου δώσω να έρθουν να βοηθήσουν τον τίμιο και σκληρό αγώνα σου? Πέντε πες μου. Πέντε. Φέρε μου το Στέλιο. Τον έχω ανάγκη. Άλλον. Πες το Στέλιο να διαλέξει όποιος θέλει και να μου τους φέρει. Αποφεύγεις τις ερωτήσεις μου, ρε Γιώργο. Σ' έχω εμπιστοσύνη, Γερο Θόδωρε. Ξέρω ότι έχεις γούστο στα πρωτοπαλίκαρα. Μάλιστα. Κάτσε κοντά μου. Έλα. Θέλω να μιλήσουμε. Βρήκες μέρος να κάτσουμε, ρε. Τα τσαρούχια μου έχουν σπάσει τα πόδια. Πάντα ήθελα στο λιμέρι μου να έχω ένα τσαρούχι. Το ζωγράφο. Αλλά δεν βρήκα και πήρα ένα ζευγάρι από αυτά. Λοιπόν, κάτσε να τα χαλάρωσε. Σε βολεύει φουστανέλα, βλέπω. Ναι, παίρνουν αέρα τα κακάλια μου από κάτω. Αλλά από ό,τι βλέπω σου μιλάω και με γράφεις τα κακάλια σου κανονικά. Ναι. Θα σου πω μόλις τελειώσουμε την κουβέντα. Ναι, ναι. Δεν βάζουμε και λίγο σκούπα εδώ γιατί πολύ πευκοβελώνα έχει πέσει κάτω. Τι την κουβαλάμε τη σκούπα? Είναι σετάκι, τηλεφωνήστε τώρα. Δύο σκούπες στην τιμή της μιας. Και όχι μόνο. Είναι ανθεκτικές, έχουν αντέξει μάχες και μάχες, πολέμους και πολέμους. Αλλά οι σκούπες έχουν παραμείνει άθικτες. Είναι οι έξυπνες σκούπες. Οι έξυπνες σκούπες. Έτσι καθαρίζουμε τους εχθρούς με αυτές τις έξυπνες σκούπες. Και όποιος τηλεφωνήσει τώρα, δώρο το αρνί που ψήνεται πίσω.
Χωρίς το βράχο. Λοιπόν. Λοιπόν τι. Γιώργο μου. Θέλω να με βοηθήσεις. Θέλω να γράψουμε μαζί ένα κλέφτικο τραγούδι. Ε? Το οποίο θα μείνει στην ιστορία μετά από χρόνια. Κλέφτικο να είναι. Και στην εποχή που θα πρωτοστατούν οι κλέφτες, μετά από 200 χρόνια περίπου, θα το κλέφτικο τραγούδι θα είναι πολύ in. Θα ξεκινάω εγώ να σου διαβάζω το ποίημα και όπου μου λείπουν λέξεις... Θα στις κολλάω. Okay. Ο Όλυμπος και ο Κύσαβος τα δυο βουνά μαλώνουν. Βλέπουν τα παλικάρια μας τη Μάρο και... Σηκώνουν. Κολλάει, αλλά τι σηκώνουν. Σηκώνουν την πατιέρα τους, κοιτάνε γύρω γύρω. Κι η Μάρα αναρωτήθηκε να κάτσω ή να φύγω. Ή δίπλα τους να γύρω. Ή δίπλα τους να γύρω. Για να αρχίσεις. Να γύρω. Είναι γυναίκα ζηλευτή η Μάρο μας. Φυσάει. Μα μοναχά ο στρατηγός πάει και... Τη φυλάει. Τη φυλάει. Ωραίο. Και ένα μικρό κλεφτόπουλο που πρόβατα βοσκάει ζητάει από το στρατηγό να μάθει να... Να μάθει να μάθει. Δεν μου λείπει λέξη πριν. Πάμε ξανά. Σε άι. Και ένα μικρό κλεφτόπουλο που πρόβατα βοσκάει ζητάει από το στρατηγό να μάθει να... Κοιτάει. Για ματάκια το βλέπω το... Εντελώς. Κλεφτόπουλο. Πρώτα του λέει ο στρατηγός θα γίνεις παλικάρι. Να έχεις τεράστιο κορμί μα και μακρύ. Λοστάρι. Λοστάρι έτσι. Ντάγκ να βαράει τον εχθρό. Έτσι, έτσι. Κατακούτελα. Και αν το ρίχνει κατά γης. Σε πολύ καλός δε Τζόρτζ. Πλάκα μου κάνεις Θεό. Έβοσκε, μη φοβάσαι ρε, μη φοβάσαι ρε. Είναι η φωνή σου τρομερή, με βάζει και φοβάμαι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε λοιπόν. Έβοσκε το κλεφτόπουλο και πρόβατα και γίδια. Με τη φλογέρα του έσπαγε του στρατηγού. Καρύδια. Έβαζε το καρύδι κάτω, ντάν με τη φλογέρα. Με τη φλογέρα. Να φύγουν μετά.